Ένταση έχει πυροδοτήσει και μάλιστα πριν καν ληφθούν αποφάσει ο νέο σχεδιασμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανησυχία στον ομόλαση θείου που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια σειρά από συνέπειε με το κλείσιμο τμήματων, είναι έντονη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου, μάλιστα, με πρόταση του επικεφαλή τη Μίζωνο Αντιπολίτευση, τέθηκε το θέμα, ακόμη και με άξονα την ανάγκη όχι μόνο να προστατευτούν τα υπάρχοντα τμήματα, αλλά και να μεταφερθεί από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα το τμήμα φυτική παραγωγή. Στην Ιεράπετρα έχει και ένα τμήμα που έχει σχέση με τη φυτική παραγωγή και που είναι μέσα στα θερμοκήπια. Και είναι προφανές ότι αυτό το τμήμα πρέπει να λειτουργήσει για να στηρίξει και επιστημονικά τη σημαντικότητα τη παραγωγή της αίρας. Προφανώς είναι καλύτερα από το σταυρωμένο. Πολύ γεωπονίας τοποθετήθηκε στο, στο Ηράκλειο σε ένα αγρόκτημα 600 στρεμάτων. Εδώ έχει πολύ μεγάλες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων. Εδώ είναι, θα λέγατε, γεωγραφικά, ας μου επιτραπεί, το κέντρο της Κρήτης και επομένω η δραστηριότητα που έχει εδρεωθεί εδώ πέρα δεν θα ήταν κατανοητό σε πολλού, νομίζω, και όχι μόνο στην κοινότητα του ΤΕΗ, αν μετακινεί το κάπου που αυτέ οι εγκαταστάσει δεν υπάρχουν ή αυτή η δραστηριότητα δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί. Για μικροπολιτικά παιχνίδια που προωθούνται από την αντιπολίτευση του Δήμου, έκανε λόγο ο Δήμαρχο Αντώνη Ζερβό, που εξήγησε ότι ζητούμενο είναι να παραμείνουν τα τμήματα, δεν είναι όμω αρμοδιότητα του Δήμου να αποφασίζει θέματα του κεντρικού κράτου. Αυτή η πίεση για να συζητηθεί αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με ενδεχόμενη εσωτερική πληροφόρηση ε, μια και η μειοψηφία ε, πρόσχεται στο κυβερνών κόμμα ούτως ώστε η πιθανή αν θέλετε δυσμενή εξέλιξη για την περιοχή από κυβερνητικές πολιτικές θέσεις ε, να αντιμετωπιστεί με την υποτιθέμενη Ολιγορία ή αδυναμία διεκδίκηση από τη Δημοτική αρχή. Για προωθούμενε αλλαγέ στο πλαίσιο του χάρτη που θα δημιουργηθεί με βάση τα νέα δεδομένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μίλησε ο πρόεδρο του Ιδρύματο που εξήγησε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένε αποφάσει, αν και κανεί δεν μπορεί να αποκλείσει συγχωνεύσει τμήματων και στην Κρήτη σω περισσότερο στα ΤΕΗ και λιγότερο στα πανεπιστήμια υπάρχουν περιοχέ σπουδών που δεν είναι βιώσιμε ή αν θέλετε δεν είναι και απαραίτητε. Ε, στο ΤΕΗ εκείνο που φοβόμαστε είναι ότι οι επενδύσει που έχει κάνει το ίδρυμα, που αν θέλετε έχει κάνει η Κρήτη, θα μπορούσαν να μην εκτιμηθούν όπω θα ήταν σωστό να εκτιμηθούν. Κατά τα άλλα, είναι δύσκολο να διοικηθεί ένα ίδρυμα και να λειτουργήσει ένα ίδρυμα με μικρέ μονάδε και πολλέ μονάδε. Οι εικόνε που καταγράφονται από το Τμήμα Εμπορία Διαφήμιση στην Εράπετρα Πάντω, που με βάση το σχέδιο Αθηνά πριν από λίγα χρόνια αποφασίστηκε να κλείσει το 2020. 18, είναι απογοητευτική με τους φοιτητέ να είναι πλέον είδος προς εξαφάνιση. Αν μπορούσε να γίνει κάτι σίγουρα θα ήταν πολύ καλό και για τα παιδιά. Σαν τμήμα έχει σίγουρα να προσφέρει. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που γίνεται στο ΤΕΗ Μακάρι να γίνει κάτι και να ξαναλειτουργήσει. Εμείς δεν ζητήσαμε να πάρουμε κάτι από τους άλλους. Ζητήσαμε ε, σχολές οι οποίες θα έχουν ε, Άμεση σύνδεση με, με τον κοινωνικό ιστό της πόλης, με τις δραστηριότητες του τόπου, που κατά βάση μας είναι ο αγροτικός τομέας, ο οποίος συνοδεύεται βέβαια από τον τουριστικό, αλλά γνωρίζουμε όλοι και γνωρίζει όλη, όλη η Ελλάδα ότι το κύριο προϊόν στην Ιερά είναι το αγροτικό.